Γενικός Σύμβουλος Συμβουλίας Σποράδων, με χρέη την Περιφερειάρχη τη Νησιά προς την Περιφέρεια της Αγίας. Και από το 1998, εκτός από τη, σαν την Περιφερειάρχη που διατελώ τα τελευταία χρόνια, έχω υπηρετήσει τη Σκιάθο από το 1998 μέχρι το 2014 και μετά με τη Μισοκόμιση να την τιμήσω και να την υπηρετήσω σαν Περιφερειακό Σύμβουλος. Όπως γνωρίζετε, έχω γεννηθεί στη Σκιάθο, έχω μεγαλώσει στη Σκιάθο. Έφυγα στη σχολική περίοδο και πήγα στον Βόλο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Σαν φοιτητής, σαν μαθητής, ταξίδευσα στα καράβια ένα διάστημα. Ασχολήθηκα με την οικογένεια που είχε στον πατέρα μου, σαν στην ανεμότητα πρώτα, σαν τουριστικά μετά. Και κάπου μετά από μια συζήτηση μπλέχτηκα να υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση. Και μπήκα στα κοινά. Και τώρα είμαστε εδώ πέρα. Τον Κώστα Αγοραστό να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τα νησιά. Ασχολήθηκα μετά και με. Αποφάσισα να ασχοληθώ με την περιφέρεια και να εκπροσωπήσω τα νησιά για να μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο μέσω τη περιφέρεια και των διάφορων προγραμμάτων για να τα στηρίξουμε. Περνάμε δύσκολα χρόνια, όλοι το καταλαβαίνουμε, όλοι το έχουμε νιώσει στο πετσί μας. Υπάρχει και στα νησιά τώρα ιδιαίτερα και συγκεκριμένα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα νησιά, γίνεται μια διαφοροποίηση μεταξύ του. Τουρίστες που έρχονται, να το πω, από τους προορισμούς που έρχονται. Πλέον δεν μιλάμε, όπως λέγαμε πριν μερικά χρόνια, πριν 4 χρόνια, πόσοι Άγγλοι θα έρθουν, πόσοι Αυστριακοί, πόσοι Αμερικάνοι, πόσοι από ορισμένες πατρίδες. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει μπει στο παιχνίδι η Σερβία, η Πολωνία, η Ρουμανία. Βλέπουμε ότι τα νησιά πλέον εμπλουτίζονται και με άλλους τουρίστες από άλλες χώρες. Γίνεται ένας τεράστιος αγώνας προβολής από την περιφέρεια. Για όλη την περιφέρεια και ιδιαίτερα τα νησιά που έχουν το μεγάλο βάρος του τουρισμού στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Από μερικούς δημάρχους συντάσσονται και πράττουν μαζί με την περιφέρεια και συμβάλλουν να γίνει πιο καλή προβολή ακόμη και με μόνοι τους πηγαίνουν σε διάφορες εκθέσεις και σε διάφορα άλλα σημεία προβολής, είτε είναι μέσω διαδικτύου, είτε είναι μέσω εκθέσεων, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και τα νησιά πιστεύω έχουν κρατηθεί από αυτά που ακούμε από άλλες περιοχές. Τα νησιά έχουν κρατηθεί καλά για φέτος, γιατί μιλάμε για αυτά που βιώνει ο κόσμος και ιδιαίτερα ο Έλληνας. Είναι δύσκολες καταστάσεις, χαλεπές και κρύβουν πολλούς κινδύνους. Αλλά προς το παρόν τα νησιά κρατιούνται. Για να υποστηρίξουμε μια δράση, ένα φεστιβάλ, μια κίνηση, η οποία είναι από μια μεριά είναι μυστικό στοιχείο και από την άλλη γιατί μια αδική και τον τόπο που γίνεται. Σαν περιφέρεια μπορούμε να το στηρίξουμε εφόσον είμαστε ενημερωμένοι πιο μπροστά. Και τι λέω πιο μπροστά. Το πρόγραμμα της περιφέρειας για τα πολιτιστικά δρόμενα βγαίνει στο Νοέμβριο, το οποίο πρέπει να ψηφιστεί, να εγκριθεί και να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την κάθε δράση. Το κάθε φεστιβάλ, το κάθε συνέδριο, να το πω, ό,τι και αν είναι αυτό. Ό,τι και συνάντηση και αν είναι αυτή. Εμείς είμαστε εδώ και έχουμε αποδείξει ότι αν ενημερωνόμαστε άμεσα και έγκαιρα, μπορούμε να στηρίξουμε οποιαδήποτε εκδήλωση. Όχι όλες, αλλά επιλέγουμε σε κάθε μέρος, σε κάθε Δήμο να κάνουμε μια αξιολόγηση και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάθε Δήμο, να συνδράμουμε κι εμείς. Και μετά είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε χρειαστεί, είτε είναι περιουσιακό, είτε είναι όποιο άλλο πρόβλημα προκύψει. Πιστεύω ότι κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης, γιατί είναι καινούργιο ιδιαίτερα και μάλιστα με τοπική ευγένεια, είναι ένα σύν στην ενημέρωση, είναι ένα σύν στο να μεταφέρει διάφορα μηνύματα. Ιδιαίτερα όταν είναι και τοπικό, όπως είναι το Σκόπελο στην Κρήτη, είναι ακόμη πιο θετικό. Γιατί μέσω του καναλιού σας μπορείτε να μεταφέρετε μηνύματα αναβάθμισης και εξορισμού των παροχών, της νοοτροπίας μας, τα πολιτιστικά στοιχεία τα οποία αρχίζουν και χάνονται σιγά σιγά. Γιατί τα νησιά, δόξα τω Θεώ, τα γνωρίσαμε πριν 40-50 χρόνια, γιατί είμαστε κάπως μεγάλοι, και είχαν τόσο πλούτο, τόσες ομαδικές κινήσεις, οι οποίες αναδείχνουν τον πολιτισμό του κάθε τόπου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η νεολαία που απαξίει σιγά σιγά αυτά τα πράγματα θα μπορούσε μέσα του Σκόπελου τη Λύκη και άλλα, μακάρι να γίνουν και άλλα και το Αλόνισο στη Λύκη, τη Σκιάδα στη Λύκη και όλα αυτά, να μπορέσουν να συνδράμουν, να ενισχύσουν και να στηρίξουν την παράδοση του πολιτισμού των νησιών, ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε ιστορία. Γιατί ένα τόπο χωρίς ιστορία είναι σαν κόκκο στην άμμο. Δεν έχει όνομα, είναι ένα αριθμό. Είχαμε κατησυχάσει για τον τουρισμό. Μας λέγανε ότι θα έρθουν, θα έρθουν εκατομμύρια παραπάνω, θα έρθουν και στα σποράδες χιλιάδες παραπάνω, να στηρίξουν τις κοινωνίες των νησιών. Αποδείχθηκε ότι από όλα αυτά έχουμε μια χρονιά σαν την περσινή, κάπως
μεγαλύτερη σε αριθμό, αλλά πρέπει να κοιτάμε ότι όχι πόσα άτομα έρχονται στα νησιά, πόσες είναι οι διανυκτερεύσεις, το τι αφήνει. Αλλά ακούγοντας όμως άλλες περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από εμάς, πιστεύω ότι κάπως κρατιέμαστε καλά. Αλλά για το μετά του καλοκαιριού, πλέον είναι αργά να κάνουμε κάποια δράση, θα πάει όπως πάει και ότι έρθει. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα, το έχω πει 100 φορές και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κάποτε. Ότι τα νησιά αυτά τα τρία είναι διαφορετικά νησιά, το καθένα με τον πολιτισμό και την ομορφιά του. Θα πρέπει να κάνουμε μια κοινή δράση, παράλληλα με την περιφέρεια, να αναδείξουν τα κάλλη που έχουν τα νησιά για να μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Γιατί πλέον οι διανυκτερεύσεις του κάθε μεμονωμένου ανθρώπου είναι λιγότερες από αυτές που έκανε πριν 2 χρόνια και 3. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο, πολύ πιο περισσότερο κόσμο, για να έχουμε τα αντίστοιχα οικονομικά ωφέλη, να το πω έτσι, που είχαμε πριν 3-4 χρόνια. Πρέπει οι τρεις δήμαρχοι μαζί με την περιφερειάρχη και εμένα φυσικά που εκπροσωπώ στην περιφέρεια να συνδράμουν για να στηρίξουν τις κοινωνίες που υπηρετούν.